Απροσδόκητη ηλιακή καταιγίδα με ανατρεπτικές δυνατότητες disruptive potential έπληξε τη γη. Οι επιστήμονες εξεπλάγησαν πρόσφατα όταν ανακάλυψαν ότι μια δυνητικά ανατρεπτική παρεμβατική ηλιακή καταιγίδα έπληξε τη γη χωρίς προειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής καταιγίδας, ο ήλιος εκτοξεύει τεράστια σύννεφα πλάσματος που αποτελούνται από ενεργητικά ηλεκτρόνια, πρωτόνια και ατομικούς πυρήνες. Αν αυτά τα φορτισμένα σωματίδια χτυπήσουν το μαγνητικό πεδίο της γης, μπορεί να συμβεί μια γεωμαγνητική καταιγίδα, η οποία όχι μόνο παράγει συναρπαστικά πολικά φώτα, σέλας, αλλά ανάλογα με την ισχύ μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντική ζημιά σε δίκτυα ισχύως και δορυφόρους. Η ισχυρότερη καταγεγραμμένη στεφανιαία εκτόξευση μάζας από τον ήλιο χτύπησε τη γη το 1921, πολύ πριν από υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και πολλά άλλα πράγματα που τώρα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά τώρα όλο και περισσότεροι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα θα μας έπληκτε πολύ πιο ευαίσθητα σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 100 χρόνια. Και θα επηρέαζε σοβαρά τον τρόπο ζωής μας, καθώς εξαρτώμαστε σχεδόν αποκλειστικά από ηλεκτρονικές συσκευές στον 21ο αιώνα. Τώρα, ο ιστότοπος spaceweather.com αναφέρει ότι στις 25 και 26 Ιουνίου μια απροσδόκητη ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, ηλιακός άνεμος, έπληξε τη γη με μέγιστη ταχύτητα περίπου 2,52 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα. Οι επιστήμονες την ταξινόμησαν ως καταιγίδα κατηγορίας G1, που σημαίνει ότι ήταν αρκετά ισχυρή για να δημιουργήσει ασθενείς διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, να προκαλέσει μικρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δορυφόρων, να διαταράξει τις ικανότητες πλοήγησης ορισμένων μεταναστευτικών ζώων και να προκαλέσει ασυνήθιστα ισχυρά σέλας. Το Aurora εμφανίζεται όταν τα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, κυρίως ηλεκτρόνια αλλά και πρωτόνια του ηλιακού ανέμου από τη μαγνητόσφαιρα, χτυπούν και ιονίζουν άτομα οξυγόνου και αζότου στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης. Το φως εκπέμπεται κατά τη διάρκεια του ανασυνδυασμού που πραγματοποιείται ξανά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσω της μεταφοράς ενέργειας τα ηλεκτρόνια φτάνουν σε ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, αλλά στη συνέχεια πέφτουν και πάλι πίσω και παράγουν φθορίζον φως. Αυτή η εκπληκτική ηλιακή καταιγίδα συνέπεσε με την κορύφωση μιας εξαιρετικά σπάνιας ευθυγράμμισης 5 πλανητών, όπου ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος παρατάχθηκαν στον ουρανό κατά σειρά εγκύτητάς τους με τον ήλιο. Κάτι που δεν έχει συμβεί από το 1864. Οι αεραστέχνες αστρονόμοι στο βόρειο ημισφαίριο έμειναν έκπληκτοι από το ιδιαίτερα έντονο σέλας όταν προσπάθησαν να τραβήξουν συναρπαστικές φωτογραφίες των καθαρά ευθυγραμμισμένων πλανητών. Ο φωτογράφος Χάραλαν Τόμας αποθανάτησε μια εικόνα φωτεινών σέλας στο Κάλγκαρι του Καναδά που έλαψε στον ουρανό της Αυγής μπροστά από την πλανητική ευθυγράμμιση στις 26 Ιουνίου. Όπως είπε στο Space Weather, το σέλας έγινε ορατό με γυμνό μάτι, με όμορφες κολόνες και κράτησε για περίπου 5 λεπτά, είπε ο Τόμας. Οι επιστήμονες υποπτεύθηκαν αρχικά ότι η αιτία της ασυνήθιστης καταιγίδας ήταν μια στεματική στεφανιαία εκτείναξη μάζας. Μια μεγάλη εκένωση πλάσματος με ενσωματωμένο μαγνητικό πεδίο που εκτοξεύεται από μια ηλιακή κοιλίδα, αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν αν συνέβη στην κοντινή ή τη μακρινή πλευρά του ήλιου. Ως εκ τούτου ενοχοποιείται μια πολύ πιο σπάνια περιοχή, συμπεριστρεφόμενης αλληλεπίδρασης, CIR, του ήλιου. Αυτές είναι ζώνες μετάβασης μεταξύ βραδέων και ταχαίως κινούμενων ρευμάτων ηλιακού ανέμου. Σε αυτές τις ζώνες συσσωρεύονται ροές πλάσματος, οι οποίες μπορούν ξαφνικά να προκαλέσουν κρουστικά κύματα, παρόμοια με τα ΣΜΕ, αλλά δεν προκαλούν ηλιακές κοιλίδες, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους στην επιφάνεια του ήλιου.
Η ηλιακή καταιγίδα έπληξε τη γη λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από μια γιγάντια ηλιακή κοιλίδα που ονομάζεται AR-3038. Διπλασιάστηκε σε μέγεθος σε 24 ώρες και έφτασε σε μέγιστη διάμετρο πάνω από 2,5 φορές το μέγεθος της γης. Η γιγάντια ηλιακή κοιλίδα πυροδότησε φόβους ότι ένα δυνητικά επιβλαβές ΣΜΕ, δηλαδή εκτείναξη μάζας, στεφανίας μάζας, θα μπορούσε να χτυπήσει τον πλανήτη μας. Αλλά το σημείο τελικά απομακρύνθηκε από τη Γη καθώς ο ήλιος περιστρεφόταν. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αν η γιγάντια ηλιακή κοιλίδα και η ηλιακή καταιγίδα σχετίζονται. Αρχικά πιστεύοντας ότι πρόσφατη ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προκλήθηκε από ένα μακρινό ΣΜΕ, εκτείναξη μάζας, οι επιστήμονες προέβλεψαν ότι τα ασυνήθιστα σέλας θα μπορούσαν να διαρκέσουν ως τις 29 Ιουνίου. Στο μεταξύ, ωστόσο, η δραστηριότητα του ηλιακού ανέμου έχει επανέλθει στο φυσιολογικό. Παρεπιπτόντως, υπάρχει μια κάμερα web στο Καναδά που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το περίφημο Βόρειο Σέλας σε πραγματικό χρόνο όταν εμφανίζονται μέσω ζωντανής ροής. Η ζωντανή ροή λειτουργεί από το δίκτυο καμερών της φύσης Explorer Organization σε συνεργασία με τον οργανισμό Polar Bears International και εκπέμπει από το Churchill Northern Studies Center στην επαρχία της Μανιτόμπα. Η τοποθεσία θεωρείται προνομιακό σημείο για να δείτε την εκπληκτική Aurora Borealis, καθώς βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια περιοχή της ατμόσφαιρας που παρέχει ιδιαίτερα καλές συνθήκες για να σχηματιστούν τα φώτα. Τα σέλας εμφανίζονται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο προσκρούν σε μόρια οξυγόνου και αζότου στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, γεγονός που ιονίζει αυτά τα μόρια και τα κάνει να λάμπουν. Κανονικά τα σέλας περιορίζονται σε περιοχές γύρω από το βόρειο και το νότιο πόλο, όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο συνήθως εκτρέπει αυτά τα σωματίδια, είναι πιο αδύναμο. Αλλά κατά τη διάρκεια ηλιακών καταιγίδων, τα σέλας μπορούν να γίνουν πολύ φωτεινότερα και μπορούν να φανούν σε πολύ χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από το κανονικό. Το Νοέμβριο του 2021, μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα παρήγαγε πολύχρωμες οθόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο νότια όσο η Πενσιλβάνια, η Αϊόβα και το Όρεγκον. Επειδή οι επιστήμονες αρχικά πίστευαν ότι πρόσφατη ηλιακή καταιγίδα θα μπορούσε να είχε προκληθεί από μια μακρινή στεφανία εκτείναξη μάζας με, πρόβλεψαν ότι το συνήθιστο σέλας θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τις 29 Ιουνίου. Ωστόσο, η δραστηριότητα του ηλιακού ανέμου έχει πλέον επιστρέψει στο φυσιολογικό. Ενημέρωση και για την έκανε ο Φερνάντο Κάλβο. Μια στενή γεωμαγνητική καταιγίδα εντοπίστηκε από δορυφόρους στις 2 Ιουλίου. Ένα ΣΜΕ πέρασε κοντά στη Γη την 1η Ιουλίου, χτύπησε απευθείας στο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας. Η είσοδος προκάλεσε γεωμαγνητικές διαταραχές που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καταιγίδα κατηγορίας G1 στις 2 Ιουλίου. Ξέρετε τι προέρχεται από τα σύννεφα της καταιγίδας. Αστραπές. Χθες το απόγευμα ο εραστέχνης αστρονόμος Θόρστεν Μπέρκελ φωτογράφησε αυτό που βγαίνει παραπάνω. Τα φωτεινά υπερμεγέθη κόκκινα σπράιτς ήταν εύκολο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι, λέει ο Μπέρκελ, ο οποίος τα φωτογράφησε με μια φωτογραφική μηχανή Sony και ήταν περίπου 440 χιλιόμετρα μακριά στην Πολωνία. Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ μακριά, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι η τέλεια απόσταση για να δεις εξωτικά να πηδούν πάνω από καταιγίδες.